λέει η Γραφή, ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά, επιμελώς εκ νεότητος αυτού, λέει η Γραφή. Επιμελώς, λέει, έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά, εκ νεότητος αυτού. Δηλαδή, ο νους μας έχει μια στροφή, μια έτσι κλίση, μια εφάπτεται τρόποντινά της πονηρίας. Έχει μια στροφή προς την πονηρία και μάλιστα, λέει η Γραφή, επιμελώς. Όχι έτσι ως έτυχε, αλλά με επιμέλεια. Δηλαδή, επιδιώκομαι την πονηρία. Μας αρέσει, μας γεννά μέσα μας ευχαρίστηση και ειδονή. Προτιμούμε την πονηρία. Εκ νεότητος ημών, είναι μέσα στα μέλη μας. Γεννόμαστε, όπως είπε προηγουμένως ο προφήτης Δαβίδ, «Ιδού εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης εμ ημίτης μου». Γεννόμαστε μέσα σε αυτήν την εχμαλωσία των παθών και της αμαρτίας. Τι γίνεται, πώς ελευθερωνόμαστε, πώς μπορεί ξανά ο νους να αποκτήσει την θέση του και να λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία είναι ακριβώς αυτό το νοσοκομείο, το ιατρείο, το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο. Και αρχίζει η θεραπεία του ανθρώπου με την θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας. Η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η μελέτη του Λόγου του Θεού, η εξομολόγηση, η ταπείνωση, η εξήτηση σε αυτή των νυχτηρμών του Θεού είναι πράγματα τα οποία μας κινούν στη σχέση μας προς τον Θεό. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο αυτή η ελευθερία κυρίως του νου προέρχεται όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αθίσταται εις το κακό, να κόβει το κακό. Έρχεται, ας πούμε, ένα πάθος και στέκει μπροστά μας σαν μια εικόνα, σαν μια πρόταση, σαν ένας λογισμός. Χτυπά την πόρτα της διανοίας μας και επιμένει να μπει μέσα. Όσπου είναι πόξο και χτυπά την πόρτα, δεν έχουμε ευθύνη. Έτσι, δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Ούτε χρειάζεται να στενοχωρούμαστε όταν βλέπουμε να χτυπούν την πόρτα μας οι κακοί λογισμοί. Είναι σαν να είσαι σπίτι σου και απλώς κάποιος σου χτυπά το θηρό τηλέφωνο. Άστο να χτυπά. Είναι ανεπιθύμητος, δεν τον θέλουμε. Δεν το ανοίγουμε την πόρτα να μπει μέσα. Δεν έχουμε ευθύνη εμείς αν, ξέρω εγώ, άνθρωποι κακής διαγωγής ή οποιοδήποτε άνθρωποι που κυκλοφορούν έξω χτυπάνε το θηροτηλέφωνο και λένε εσχρόλογα. Άσους έξω. Μην τους ανοίξεις την πόρτα. Διώξε αυτόν τον λογισμό. Είναι η προσβολή αυτή, το πρώτο στάδιο του λογισμού, το οποίο λέγεται προσβολή και δεν έχει ευθύνη ο άνθρωπος γι' αυτό. Είναι ένα σύμπτωμα της ανθρώπινης φύσεως. Ακόμα και ο ίδιος ο Κύριος επέτρεψε στον διάβολο να του προτείνει τον δικό του λογισμό. Έτσι όταν του είπε εκείνος τις τρεις προτάσεις στην έρημο. Αμέσως μετά, εάν δεν το διώξεις αμέσως, του κλείσεις την πόρτα να μην μπορέσει να μπει, τότε αρχίζει να γίνεται ο συνδυασμός, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, να το σκέφτεσαι. Μα κάτι μου λέει αυτό το πράγμα. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Τι πράγμα είναι τούτον άραγε. Τι θα μου δώσει ή τι θα μου αφαιρέσει. Αρχίζει μια συζήτηση με την πρόταση του λογισμού, με την πρόταση του πάθους. Αυτό αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο πλέον. Μπορεί να νικήσεις, αλλά μπορείς και να νικηθείς. Και αν μεν είσαι ακόμα στην αρχή, το να νικηθείς είναι πολύ πιο πιθανόν. Το να νικήσεις είναι λιγότερο πιθανό. Εάν δεν είσαι προχωρημένος περισσότερον, μπορεί να τα βγάλεις πέρα. Εάν προχωρήσεις στον διάλογο και δεν τα καταφέρει να τον πετάξεις έξω ή να του κλείσεις την πόρτα, τότε γίνεται συγκατάθεση. Τότε ο άνθρωπος συγκατατίθεται. Ναι, θα το κάνω αυτό το πράγμα. Αποδέχεται την πρόταση. Αποδέχεται την πρόκληση αυτήν του πειρασμού. Από εδώ και κάτω αρχίζει πλέον η αμαρτία. Τότε μόλις γίνει συγκατάθεση, τότε ο νους, ο ηγεμόνας νους, εχμαλωτίζεται πλέον. Τέλειωσε. Είναι σαν να του βάλεις μια ένεση πνευματική και τελείωσε. Τότε μετά τη συγκατάθεση πάνε όλα πλέον στον κατήφορο. Έρχεται πλέον η εχμαλωσία, εχμαλωτίζεται ο νους
και γίνεται το πάθος, γίνεται, επιτελείται η αμαρτία, η οποία επιτελουμένη γίνεται πάθος στον άνθρωπο. Και η δεύτερη φορά που θα έρθει είναι σαν κάποιον ο οποίος έχει και ένα αντικλείδι της πόρτας σου και όχι απλώς σου μιλά από το θηροτηλέφωνο ή σου χτυπά το κουδούνι, αλλά βάλει και το κλειδί στην πόρτα. Και αν μπορέσεις εσύ και αντισταθείς να μην σου ανοίξει την πόρτα, καλώς. Η τρίτη φορά θα ανοίγει και θα μπαίνει και θα βγαίνει και δεν θα σε ρωτάει καν. Και όχι μόνο αυτό, θα είναι σαν τον κλέφτην εκείνον ο οποίος όταν μπει σπίτι σου θα σε πιάσει, θα σε δέσει χειροπόδαρα, θα σε βάλει εκεί στον καναπέ να περιμένεις μέχρι που να κάνει τις κλεψές του και τις ληστείες του. Και καταφέρνει ο σατανάς να εχμαλωτήσει τον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο, να του αφαιρέσει κάθε δυνατότητα ελευθερίας και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η άσκηση λοιπόν, ο αγώνας είναι στην αρχή να προσπαθήσεις στην αρχή να κόψεις αυτό το πράγμα, να προβάλλεις αυτή την άρνηση, αυτή την άρνηση προς την αμαρτία, προς κάθε πρόταση, να κλείσεις τα αυτιά σου, να μην ακούς την πρόταση της αμαρτίας. Αυτή είναι η σοφία. Οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι και έκλειναν από παντού κάθε είσοδο. Γιατί δεν εξεθάρευαν ποτέ. Δεν έλεγαν εγώ δεν κινδυνεύω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν πειράζει, ξέρω εγώ, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Όχι, φοβόντουσαν. Μπορεί να ήταν ετοιμοθάνατοι, αλλά μέχρι εκείνη την τελευταία στιγμή δεν εξεθάρευαν. Γι' αυτό η προσοχή που είχαν, που ήταν γέννημα της ταπείνωσης τους, επειδή ήταν ταπεινοί άνθρωποι, έλεγαν εγώ άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω τι μπορεί να πάθω, άνθρωπος είμαι. Θυμούμαι μια φορά στα Κατουνάκια τον Παπα Εφραίμ που είχε μια αίσθηση θανάτου και ήμουν εκεί και μιλούσαμε και έκλαιγε και του λέω καλά γέροντα, φοβάσαι και εσύ το θάνατο, έχεις τόσα χρόνια μέσα αυτήν την έρημο, μέσα στα βράχια τόσα χρόνια, μέσα σε μια ζωή νηπτική που ήταν για αυτόν τον άνθρωπο η νοερά προσευχή, ας πούμε, άρτος ημέρας και νυχτός, που δεν στέρνωναν τα μάτια του από τα δάκρυα και από την αίσθηση του Θεού, άνθρωπος ο οποίος όταν λειτουργούσε έβλεπε το Πνεύμα το Άγιον αισθητά να μεταβάλει τα τίμια δώρα. Ουδέποτε λειτουργήσε χωρίς να δει το Πνεύμα το Άγιον στη λειτουργία. Τέτοια κατάσταση πνευματική είχε. Και όταν ο Θεός του χάρισε κάποτε μια αίσθηση περί του θανάτου, αναλύθηκε σε δάκρυα και έκλαιγε. Και έλεγε, πού ξέρω παιδί μου αν ευαρέσει τον Θεό, άνθρωπος είμαι, ξέρω εγώ. Καλώς έπραξα ή κακώς έπραξα μέχρι τώρα. Άνθρωπος είμαι. Και μου μένει αυτή η φωνή του γέροντα στα αυτιά μου και λέω κοίταξε τι σημαίνει ο άνθρωπος του Θεού. Ο Άγιος άνθρωπος ταπείνωσης. Ταπείνωσης γεννά την προσοχή. Αυτός που προσέχει και λέει να προσέξω καλύτερα είμαι άνθρωπος. Να μην ξανοιχτώ. Να μην πατώ πάνω σε σάπια σανίδια. Αυτό σημαίνει ταπεινός. Εκείνος ο οποίος δεν το νοιάζεται και λέει δεν κινδυνεύω και τα ξεπέρασα εγώ αυτά τα πράγματα και δεν έχω κίνδυνο και δεν είναι πρόβλημα και ξέρω εγώ. Αυτός ξεθαρεύει και κάποια ώρα είναι σαν κάποιο που περπατά πάνω στο κρύσταλλο ή πάνω σε ένα σάπιο σανίδι και κάποια ώρα κάτι θα σπάσει και θα πάει από κάτω. Γι' αυτό να μάθουμε να προσέχουμε. Εάν προσέξεις γλιτώνεις τον εαυτό σου από πολλούς πειρασμούς, γιατί χρειάζεται αυτή η αποτοξίνωση, αυτή η άρνηση, να μπορέσει να πει αυτόν το όχι ή στην αμαρτία. Βλέπετε, όταν βλέπουμε τις εικόνες των Αγίων, που ιδίως των ασκητών, βλέπετε, βλέπουμε τους πατέρες εκεί, τους Αγίους, τους ασκητές, τις ασκήτριες, που εμφανίζονται στην εικόνα και έχουν το χέρι τους έτσι. Θυμάστε. Αυτό το έτσι που έχουν είναι αυτή η άρνηση, το σταμάτημα, ας πούμε, της αμαρτίας, μια εκδίωξη της αμαρτίας και ένα κόψιμο τελείως κάθε σχέση με αυτή. Όσο μπορεί ο άνθρωπος, πρέπει μέσα στην ψυχή του να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει τέτοια ισχυρή θέληση να κόψει τα δεσμά της αμαρτίας. Αλλά θα μου πεις, μα είναι εύκολο? Μπορεί να θέλεις,
λες ναι, θα σταματήσω. Τι γίνεται όμως όταν πέσεις? Ή αν δεν μπορέσεις να παραμείνεις στην άρνηση και έπεσες και δεν μπορέσεις να κρατήσεις τον αγώνα κατά της αμαρτίας και πληγώθηκες, τότε θα μπεις στην δεύτερη φάση του αγώνος. Θα γυρίσεις τη σελίδα και θα μπεις μέσα στον αγώνα της μετανοίας. Μην πεις δεν έγινε τίποτα και δεν πειράζει και εξέχαστο. Όχι. Θα μπεις στον χώρο της μετανοίας. Εκεί θα μετανοήσεις. Θα κλάψεις, θα πονέσεις για αυτό το οποίο έγινε και θα στραφείς προς τον Θεό και θα φωνάξεις με όλη σου την καρδία: «Θεέ μου, λυπήθουμε των αμαρτωλών, συγχώρεσε την αμαρτία μου», όπως ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος παρόλο που έπεσε σε τέτοια φοβερή αμαρτία, ούτε στην απελπισία έμεινε, ούτε στην αδιαφορία κατέληξε, αλλά σηκώστηκε και πάνω και μπήκε στο χώρο της μετανοίας και έγραψε αυτόν τον περίφημο ψαλμό που λέμε σήμερα, που διαβάζουμε σήμερα. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος μπει στον χώρο της μετανοίας, τότε σιγά σιγά αρχίζει να τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού για τις μετανοίες του ανθρώπου και αρχίζει ο άνθρωπος να θεραπεύεται. Όσο θεραπεύεται και όσο αγωνίζεται και τρέφεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον Λόγο του Θεού, με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, με την θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας, τότε ο νους πράγματι δυναμώνει και όταν δυναμώσει ο νους γίνεται απρόσβλητος πλέον. Είναι σαν μια πλάκα από χάλιβα που ό,τι και να χτυπήσεις πάνω δεν παθαίνει τίποτα. Ενώ είναι μια πλάκα από βούτυρο και τα χέρια σου να βάλεις να βγουν τα αποτυπώματα σου. Ενώ όταν είναι χάλιβας, ό,τι και να πέσει δεν παθαίνει. Ας πέφτουν λογισμοί. Ας ρίχνει, ας πούμε, ο διάβολος λογισμούς, οποιουσδήποτε. Χτυπούν και πέφτουν. Δεν έχουν είσοδο, δεν τραυματίζουν τον άνθρωπο. Γιατί ο νους είναι δυνατός, είναι ηγεμόνας πλέον, έχει ελευθερία και κινείται ο νους μέσα στην ελευθερία. Αλλά ταυτόχρονα ενοχαίρεται την ελευθερία και αγαλλιάζεται για την σωτηρία που ο Θεός του εχάρισε. Η ταπείνωση του υπενθυμίζει ότι είναι άνθρωπος. Μνήσιτι ότι άνθρωπος εσύ, να θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι τίποτε παραπάνω. Που άνθρωπος σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συντριβείς. Εδώ συνετρίβησαν αγγελικά τάγματα. Συνετρίβησαν υπεροκειάνια. Συνετρίβησαν γίγαντες. Και θα σκεφτούμε εμείς, έλεγε και ένα γεροντάκι, ότι εμάς λέει, εδώ κατάπιε βουνά, λέει ο Σατανάς. Θα σκεφτεί τις ασπιρίνες. Εμείς ασπιρίνες, λέει, μας χλάπα χλάπα. Έτσι μας καταπίνει, ας πούμε. Πίνει και ένα ποτήρι νερό και τέλειωσε η υπόθεση. Ακριβώς αυτό το ηγεμονικό πνεύμα, το οποίο, ξέρετε, πρέπει να το καλλιεργήσουμε κιόλας. Δεν είναι μόνο με αυτά τα οποία είπα. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος να αποκτήσει, όπως λέμε έτσι στην καθομιλουμένη, μια προσωπικότητα. Να έχεις προσωπικότητα, να μην σε παίρνει και να σε φέρνει το ρεύμα. Να διατηρείς το πρόσωπό σου. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, νηστεία. Να πω, ξέρω, μα πια κάπου, μα να μην μου πουν τίποτα, μα να μην... Δεν είπα τίποτα, ξέρω, εγώ κατέλησε νηστεία. Μα γιατί να καταλύσεις την νηστεία σου? Πού πάει η προσωπικότητά σου? Πού πάει η ελευθερία του προσώπου σου? Ή γιατί να σε πάρει και εσένα εκεί που πήγαινε ο άλλος? Να έχεις την δύναμη να πεις όχι. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί. Εγώ δεν θέλω να πάω εκεί. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Έστω και αν το κάνουν όλοι. Θυμίστε στην Παλαιά Διαθήκη είναι εκεί τους τρεις παιδες τους εν Βαβυλώνη, που περιγράφει τόσο ωραία εκεί η Παλαιά Διαθήκη, που εκείνος ο προφήτης ο Ναβουδοχονόσορ, που έστησε την εικόνα τη μεγάλη, τη χρυσή, που διαβάζουμε το Μέγα Σάββατο στις προφητείες, και είπε ότι άναψε μια κάμινο μεγάλη που ήταν 40 πύχες η φωτιά ήταν τόσο πολύ έκαιγε η κάμινος που ήταν φροντόσα, δηλαδή σάλευε ολόκληρη από τη φωτιά και από τους βαθμούς της θερμοκρασίας η ψυκάμινος, και είπε ότι οποιοδήποτε αρνηθεί να προσκυνήσει την εικόνα την οποία εγώ έστησα, θα τον πετάξω μέσα στην κάμινο νοικιωμένη.
που ήταν φρίκι μόνο να το διανοηθεί κάποιος. Και μάζεψε όλον τον κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους. Στο πεδίο εκείνο, εν πεδίο δεερά, στο πεδίο εκείνο, ας πούμε, τους μάζεψε όλους και είπε ότι όταν θα ακούσετε τα κύμβαλα, το ψαρτήριο, τη συμβίκη, την κιθάραντα, όλα αυτά τα πράγματα, θα πέσετε να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έστησε ο Ναβουδοχονόσορο βασιλεύς. Σκεφτείτε λοιπόν τι πράγμα αυτό. Και έπαιξαν τα όργανα και η συμβίκη και η κιθάρα και το ψαρτήριο και προσεκίνησαν όλη την εικόνα του βασιλέως. Μόνο τρεις έμειναν όρθιοι, οι τρεις παιδες. Και του είπαν, εμείς βασιλεύ, δεν προσκυνούμε την εικόνα σου. Εμείς προσκυνούμε τον Κύριον των Θεών των αληθινών. Δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα σου ποτέ. Τι δύναμη προσωπικότητος είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι ηγεμόνα νουν είχαν, που κατεπάντησαν και τον θάνατο και την απειλή και τον φόβο και τα πάντα και τον κόσμο και έμειναν εκεί και δεν δέχτηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα εκείνη. Να σας πω κάτι που μια έτσι προσωπική μου εμπειρία που αισθάνθηκα όταν πήγα για πρώτη φορά στην Τουρκία. Πήγα στην Τουρκία για πρώτη φορά το 1987. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα για μια αποστολή από το Άγιον Όρος. Κανείς δεν ήξερε ότι πήγα στην Τουρκία. Ήξερε μόνο ο γέροντας, ο πατήρ Εφραίμ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Λοιπόν, πάω να πάω στην Τουρκία, τέλος πάντων, χτυπούσε η καρδία μου. Τουρκία είναι αυτή, δεν είναι αστεία, είναι, ξέρω εγώ, Αίγυπτος ή οτιδήποτε άλλο, Συρία. Δεν είναι μόνο που είναι μουσουλμάνοι και Τούρκοι. Στην Τουρκία τα πράγματα ήταν αυστηρά τότε, έπρεπε να βγάλει κανείς τα ράσα, σου έκανα χίλιες έρευνες, εν τω μεταξύ δεν είχε με την Ολυμπιακή, δεν έβρισκα θέση, έπρεπε να πάω γρήγορα και όλοι οι Έλληνες πήγαιναν με την Ολυμπιακή και εγώ δεν έβρισκα θέση και έπρεπε να πάω στις τουρκικές γραμμές. Δύο ώρες μας είχαν ουρά μέσα στο αεροδρόμιο και μας εξέταζαν έναν ένα για να μπούμε στο αεροπλάνο, μας εξέταζαν τα πάντα, ό,τι είχαμε πάνω μας. Το τι έγινε μέσα στο αεροπλάνο δεν περιγράφεται, θα τα πω άλλη φορά. Τι στραγάλια, τι ρουκέτες, τι καραμέλες πετούσαν οι Τούρκοι και γίνονταν χαμός. Έρχεται και μια αστυνομική και μου λέει, πάντα βγάλω τα ράσα. Λέω, μα δεν μπορώ να βγάλω τα ράσα, εγώ είμαι μοναχός, δεν βγάλω τα ράσα. Μου λέει να σε στείλουν πίσω. Λέω, εγώ να πάω, σας με στείλω, σαν πως θέλω να πάω στην Τουρκία, καλύτερα να έρθω πίσω. Τέλος πάντων πήγα, δεν με στείλαν πίσω, πήγα με ένα ταξί, βρήκα το Πατριαρχείο. Με ξενάγησαν μετά την επόμενη μέρα. Ήταν ένα γκρουπ εκεί που και μου είπε ο Πατριάρχης να πάω μαζί τους. Και πήγα για πρώτη φορά στο Top Kapi, το παλάτι του Σουλτάνου, το οποίο ήταν τον καιρό που είμαστε εμείς υπόδουλοι στους Τούρκους. Κάτι χτίρια φοβερά, φοβερά με ποια έννοια, φρικιαστικά χτίρια. Κάθε λαός παράγει τα δικά του, έτσι. Οι Έλληνες έκτισαν την Ακρόπολη, έκτισαν τους ναούς στην Αγία Σοφία, οι Τούρκοι καημένοι έκτισαν χαρέμια και παλάτια χοντροκομμένα, σκοτεινά, γεμάτα διαδρόμους και γεμάτα πράσινα βελούδα και χρυσοκέντητα και κάτι φρικτά πράγματα. Τέλος πάντων πήγαμε εκεί, μας ξεναγούσε ο Τούρκος, μας έδειξε ότι έχουν το πιο μεγάλο διαμάντι του κόσμου, έχουν, ξέρω εγώ, το πιο μεγάλο πολυέλαιον του κόσμου. Πήγαμε στην αίθουσα που ήταν ο Βεζίρης. Μια αίθουσα γεμάτη χαλιά, πράσινα, κάτι δέρματα ζώων, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω και ένα πράγμα σαν θρόνος που ήταν σαν τα κρεβάτια αυτά που έχουμε στην Κύπρο που έχουν που πάνω και τα τέσσερα, αλλά χαμηλό, οντάδες έτσι χαμηλό, τόσο ύψος, που καθόταν εκεί πάνω γεμάτο μαξιλάρια κτλ. Και καθόταν εκεί. Όταν πήγαμε εκεί, μου λέει ο διάκος του Πατριάρχη, με τα λαϊκά ήταν εκείνος, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσω. Μου λέει, σε αυτήν την αίθουσα ήταν που έρχονταν οι νεομάρτυρες, όλοι. Εγώ κόντεψα να υποθυμίσω. Λέω, εγώ ήρθα και αυτό είναι μουσείο τώρα. Και το βλέπω σαν μουσείο και μας ξεναγούν και είμαι με χίλιους ανθρώπους και δεν έχω τίποτα. Και σαν τέτοιον τρόμο, δηλαδή περνώντας εκεί στους διαδρόμους ή στις αίθουσες, ένα πράγμα δηλαδή, απίστευτο, δεν μπορώ να σας το μεταφέρω δηλαδή αυτό το πράγμα. Και σκέφτηκα αυτούς τους μάρτυρες που τους φέρανε εκεί
και τα παιδιά, τα 18 χρόνων, τα 15 χρόνων, τα 17 χρόνων, τα 20 χρόνων, κοπέλες μικρές, που πήγαιναν εκεί σε εκείνον τον Πασάνη και τον Βεζίρι και παρέμειναν χριστιανοί και δεν προσκυνούσαν την εικόνα αυτή του θηρίου εκείνου. Και παρέμεινε, λέω, κοίταξε τι, μα τι δύναμη, ας πούμε, χρειάζεται, τι ας πούμε αποχάλυβαν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν φοβόντουσαν. Εκεί πραγματικά να είσαι μόνος σου, να μην έχεις κι άλλους, μπορεί να πάθεις ψυχολογικά προβλήματα. Τόσο φρικτή κατάσταση είναι. Τόσο άσχημη ατμόσφαιρα είναι εκεί. Πώς έμειναν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς άντεξαν, πώς διήρθαν αυτήν την κάμινο της δυσκολίας. Δεν είναι μόνο ο θάνατος. Ο θάνατος δεν είναι τόσο φοβερός. Έχει πράγματα φοβερότερα από το θάνατο. Στο κάτω κάτω λέει στο άλλο σκότωσμα τελειώνομαι. Αυτή η ψυχική οδύνη, αυτό το μαρτύριο του φόβου, της αγωνίας, ας πούμε, της αγωνίας είναι χειρότερα από και από θάνατο καμιά φορά. Εκεί καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει πρώτα απ' όλα αυτή η δύναμη του Θεού, η δύναμη του Ευαγγελίου που εγέννησε τόσους μάρτυρες, ας πούμε, στην Εκκλησία. Και αυτοί είναι ο μάρτυρες που από τότε τους αγάπησαν πάρα πολύ. Γιατί κατάλαβα τι σημαίνει ο μάρτυρες. Και είναι ευλογία που η Εκκλησία μας είχε τόσους πολλούς μάρτυρες αυτό το διάστημα όλο. Όμως ταυτόχρονα κατάλαβα και πόσο πρέπει να είμαστε σταθεροί. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα να κρατήσεις την ελευθερία του προσώπου σου. Να μην δουλωθείς. Και λέω, αν οι μάρτυρες έφταναν σε τέτοιο σημείο, ας πούμε, να τους φέρουν εδώ δεμένους, ετούν τον Βεζίρι που μόνο να τον ακούσεις ή να τον σκεφτείς κόβονται τα πόδια σου, και ερχόντουσαν μόνοι τους εδώ πέρα και ομολογούσαν τον Χριστό, τότε τι να πούμε εμείς που φοβόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, τον περνάμε από την Εκκλησία, ή φοβόμαστε να μην μας παρεξηγήσουν επειδή νηστεύομαι, ή να μην μας παρεξηγήσουν επειδή είπαν ένα σαχλό, έναν έκδοτο και δεν γελάσαμε. Γιατί έπρεπε να γελάσουμε, αφού γελούν όλοι, γελούμε και εμείς. Είναι και αυτό που πάσχουν τα νέα παιδιά σήμερα, που δυσκολεύονται να αποκτήσουν αυτήν τη σταθερότητα. Και του λες, γιατί κάνεις αυτό το πράγμα, αφού το κάνουν όλοι. Αφού πάνε όλοι, αφού πάνε οι φίλοι μου, αφού πάει η παρέα μου, πώς εγώ έτσι θα πάω. Ο άνθρωπος χάνει την ιδιαιτερότητα του προσώπου του και γίνεται ένα νούμερο μέσα στην αγέλη, μέσα στην ομάδα, μέσα στη μάζανα αυτή, τη μαζικοποίηση των πάντων. Όμως αυτή την ελευθερία και αυτό το ηγεμονικό του νου το καλλιεργεί η Εκκλησία με την άσκηση, με την τροφή, την πνευματική του σώματος και του αίματος του Κυρίου και την τροφή της μελέτης του Λόγου του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Και λέει πιο κάτω, στο στίχο 15, διδάξου ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Θα διδάξω, λέει, εις τους ανώμους τους δρόμους σου, τις οδούς σου και ασεβείς θα επιστρέψουσι σένα. Μα παράξενο πράγμα να πει κανείς. Να του πει κανείς, μα εσύ ακόμα καλά καλά δεν συνήρθες από τα τραύματά σου, από την πτώση σου, να πας να διδάξεις κιόλας από πάνω. Έχεις δηλαδή και μούτρα να βγεις να κάνεις το δάσκαλο που έκαμες τέτοια αμαρτία, αν είσαι φωνιάς και μοιχός, και να κάνεις και το δάσκαλο ακόμα από πάνω. Αλλά γιατί το λέει ο προφήτης εδώ? Πώς θα διδάξει τους οδούς του Θεού? Όχι με τα λόγια του και με τα, πώς να πω, με τα κομψά του λόγια, αλλά με το παράδειγμά του. Με το να πει ότι, κοιτάξτε, δέστε εμένα. Εάν εμένα ο Θεός με λέησε, που ενώ ήμουν προφήτης έπεσα στην μοιχεία και στο φόνο, και όμως παρά τα αυτά ο Θεός δεν απέστρεψε το πρόσωπό του από μένα και με ελέησε, άρα δεν μπορεί κανείς πλέον να αφιβάλλει και να απελπίζεται για σωτηρία του. Να επιδείξω την φιλανθρωπία του Θεού μπροστά στη δική μου, ας πούμε, συντριβή, ώστε να γίνω δάσκαλος των οδών του Κυρίου, να διδάξω ότι ο Κύριος δεν αποστρέφεται τον άνθρωπο των αμαρτωλών.
Θυμούμε ένα παράδειγμα στο γεροντικό. Μαζεύτηκαν κάποτε, λέει, οι πατέρες στη Σκήτη να τιμωρήσουν κάποιους μοναχούς που έκαναν αταξίες. Και είπαν ότι οι μοναχοί αυτοί για τις αταξίες που έκαναν έπρεπε να χωριστούν από την αδελφότητα για ένα διάστημα χρόνου. Όταν το άκουσαν αυτό, οι τιμωρημένοι αδελφοί σηκώστηκαν, άφησαν τα μιλωτάρια τους, ξέρω εγώ, το πανεφόρια τους, τα ράσα τους, και πήγαν να βγουν έξω να αποχωριστούν. Τότε σηκώστηκε και ένας αβάς, ένας μεγάλος αβάς της Κίτεως, και άφησε και αυτό τη μιλωτή του να βγει έξω. Του λέει, μα πού πας εσύ, αβά? Δεν είναι για σένα που είπαμε, για αυτούς τους άλλους που κάνουν αταξίες. Λέει, κοιτάξτε, δεν μπορώ, λέει, κι εγώ άταχτος είμαι. Δεν μπορώ να μείνω εδώ. Εάν πρέπει κάποιος να βγει έξω, αυτός ο κάποιος είμαι εγώ. Κι ύστερα είναι ο άλλος. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εβίωσε εις τον εαυτόν του το έλεος του Θεού, δεν μπορεί ποτέ να κρίνει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί θα πει ότι εάν εμέναν ο Θεός με ανέχεται, τότε πώς δεν θα ανεχθεί άλλους ανθρώπους? Από τη στιγμή που ανέχεται εμένα, που έπρεπε να με κατακάψει άρδιν, ας πούμε, για τις αμαρτίες μου, τότε εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα πλέον, διότι αυτή η φιλανθρωπία του Θεού, αυτή το έλεος του Θεού, είναι αυτό που διδάσκει και αποκαλύπτει τα σοδούς του Κυρίου εις τους ανόμους. Είναι αυτό το οποίο γίνεται παράδειγμα ελπίδας. Ελπίδας των κάθε άνθρωπων, ώστε να πει ο κάθε άνθρωπος ότι ο Θεός τελικά δεν κλείει την πόρτα της σωτηρίας σε κανέναν άνθρωπο. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας, όπου και αν πέσουμε και ό,τι και αν γίνει σε μας, υπάρχει μια πόρτα που δεν θα κλείσει ποτέ, και αυτή η πόρτα είναι η πόρτα του Θεού. Αλλά αυτή η πόρτα έχει ένα κλειδί. Αυτό το κλειδί λέγεται μετάνοια. Με αυτό το κλειδί ανοίγεις την πόρτα αυτή. Ό,τι και αν σου συμβεί, ό,τι και αν γίνει, όπου και αν πέσεις, εάν μετανοήσεις, αμέσως η πόρτα αυτή θα ανοίξει. Και τότε η δική σου πτώση και η δική σου σωτηρία θα γίνει παράδειγμα στον άλλον άνθρωπο της μεγάλης αγάπης και μακροθυμίας και σπλαχνίας του Θεού. Και έτσι θα πάρουν θάρρος και οι ασεβείς και θα επιστρέψουν στον Θεό. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος μακράν του Θεού αισθάνεται μία απογοήτευση, έτσι, μια, όχι απογοήτευση, μια αποθάρρυνση. Λέει, μα εγώ να πάω κοντά στην εκκλησία, εγώ να πάω να προσευχηθώ, εγώ να πάω να προσκυνήσω, εγώ να πάω να εξομολογηθώ, εγώ να πάω να κοινωνήσω. Και αυτή η αποθάρρυνση, η οποία μπορεί να φαίνεται ότι είναι ταπείνωση, αλλά δεν ωφελεί τον άνθρωπο. Το κάνει να μακραίνει από τον Θεό, να πεις ναι, να πάεις εσύ. Όχι γιατί είσαι εσύ, αλλά γιατί εκεί που θα πάεις είναι ο Θεός. Και όταν ζητάς από τον Θεό κάτι, να ξέρεις ότι αυτός που τον ζητάς είναι Θεός, δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι μικρός, δεν έχει μικρότητες. Και το θάρρος το γεννά όχι η δική μας αυθάδεια, αλλά η μεγάλη αγάπη του Θεού. Εκεί θα ρούμε, εις το άπειρον έλεος της εσπλαχνίας σου, όπως λέμε. Δηλαδή, έχουμε θάρρος εις την εσπλαχνία του Θεού, εις το έλεος του Θεού, εις την αγάπη του Θεού, όχι στα δικά μας έργα. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, όχι γιατί είμαστε καλοί, όχι, πηγαίνουμε, είμαστε από πάνω σκάτω βρωμισμένοι, αλλά γιατί πάμε? Όχι γιατί εμείς είμαστε καθαροί, αλλά γιατί αυτός που είναι στην εκκλησία είναι ιατρός και είναι πατέρας μας. Και αυτός εσταυρώθη υπέρ ημών, έτσι. Όταν υψωθώ από την γη, λέει, πάντα σε ελκύσω προς εμ' αυτόν. Αυτός καλεί κοντά του εμάς. Και έτσι πηγαίνουμε εμείς, ως ακάθαρτοι όντες, ως ολιστής, ως ο τελώνης, ως υπόρνη, ως ο περιπεσόνης τους ληστάς, ως ο τελευταίος άνθρωπος, ως ο έσχατος άνθρωπος, που μπορεί να είμαι έσχατος μεν, αλλά και για μένα τον έσχατον ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι που η Εκκλησία δίδει. Δεν σε συντρίβει μέσα στην αμαρτία σου, δεν σε σκοτώνει μέσα στο βάρος
της ενοχής σου, αλλά σε τραβά πάνω και σου λέει έλα σήκω πάνω, διότι εσύ μπορεί μεν να είσαι χάλια, αλλά έχεις έναν πατέραν ουράνιον ο οποίος έχει πλούσια καρδιά και είναι έτοιμος να σε ξαναντήσει τη στολή την πρώτη. Και τότε πραγματικά γίνεσαι παράδειγμα της μεγάλης αγάπης του Θεού και επιστρέφει ο ασεβής άνθρωπος και παίρνει θάρρος να επιστρέψει στην Εκκλησία, να μην φοβηθεί, να μην απογοητευτεί και να αποθαρρυνθεί ότι δεν υπάρχει για μένα πλέον σωτηρία. Θυμάσαι στο γεροντικό που διαβάζουμε κάποιες ιστορίες από κάποιες αμαρτωλές γυναίκες που πήγαιναν οι γέροντες σε ερήμου και τις έβρισκαν και τους έλεγαν παιδί μου μην κάνεις αυτό το πράγμα, σταμάτα την αμαρτία, και έλεγαν υπάρχει σωτηρία βα για μένα, μα είναι δυνατόν υπάρχει για μένα σωτηρία? Αυτό το ερώτημα, αυτή την αμφιβολία τη βάζει ο Σατανάς μέσα μας και έρχεται ο διάβολος και σου λέει έτσι που είσαι δεν υπάρχει σωτηρία για σένα, δεν μπορείς να σωθείς εσύ, ματέως σκοπιάζεις. Αυτό είναι βλασφημία, προσβάλλεις τον Θεό, γιατί τότε για ποιον ο Θεός εσταυρώθηκε? Δεν εσταυρώθηκε για μας? Και για ποιους για μας? Για μας, τα απολωλώ τα πρόβατα, το απολωλώς πρόβατον, έτσι δεν λέμε? Το απολωλώς πρόβατον εγώ είμαι. Πόσο ωραία είναι εκείνη η εικόνα του καλού ποιμένος Χριστού, ο οποίος φέρει επί των ώμων των άνθρωπων. Έτσι, εκείνος ο άνθρωπος, εκείνον το πρόβατον είμαστε εμείς, που αυτός έκλεινε ουρανούς και κατέβει και υπέστη τα πάντα προκειμένου να σώσει εμάς, τους ταλέπορους ανθρώπους. Οι καλοί άνθρωποι δεν είχαν ανάγκη, πάντα καλοί ήταν. Εμείς που είμαστε τα βδελίγματα πάντων περίψημα, εμείς που είμαστε βδελίγματα, για μας ο Θεός έγινε άνθρωπος. Άρα, λέγοντας αυτόν τον στίχο, να θυμούμαστε την αγάπη του Θεού, την εσπλαχνία του Θεού. Και έτσι κάτι ιστορικό, αναφέρεται στο βίο του Αγίου Νεκταρίου, που πήγαινε μικρό παιδάκι με τη γιαγιά του στην εκκλησία και η γιαγιά του έλεγε τον 50ο ψαλμό. Όταν έφταναν εδώ σε αυτόν τον στίχο, ο Άγιος Νεκτάριος της έλεγε να σιωπήσει, σιώπα γιαγιά, και έλεγε αυτός αυτόν τον στίχο, διδάξουσαν όμως τους οδούς σου και ασεβείς σε επιστρέψουσι. Μικρό παιδί, παιδάκι, πριν την εφηβική ηλικία, 8-10 χρονών, προφητικός κινούμενος ο Άγιος, για να δείξει ότι η ζωή του αργότερα και τα έργα του και η παρουσία του θα ήταν πραγματικά μια πρόσκληση και ένα παράδειγμα της μετανοίας, ένα παράδειγμα της σχέσης μας με τον Θεό, ένα παράδειγμα της μεγάλης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο.